την παραχώρηση δαφικής έκθεσης αντιχρηματικού ποσού στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στην περιοχή του πρώην κλαμπ Μέτς Δασιά, προτείνει το παράρτημα Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Μάλιστα, όπως τονίζει ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, σκοπός είναι η πρόταση αυτή να έχει πρόσβαση στο λιμάνι του Ύψου προκειμένου να δημιουργηθεί και ενεργοποίηση του παραλιακού μετώπου. Κοιτάξτε, στην περίπτωση του οικοπαίδου του πρώην Club Med, το οποίο έχει μια συνοδική έκταση 245 στρέμματα, η εταιρεία προχωράει, όπως της δίνει το δικαίωμα ο νόμος, στην υπερεκμετάλλευση της δόμησης, με την υποχρέωση να παραχωρήσει στον Δήμο γη, η οποία υπολογίζεται μάλιστα και στον νόμο επακριβώς και βγαίνουν αυτά τα 70 στρέμματα περίπου. Η θέση μας εμάς εδώ στο ΤΕ, προκειμένου να γίνει δεχτή η παραχώρηση της γης αντιχρηματικού αντιτίμου, στηρίζεται κυρίως στο γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη από δημόσιο κοινόχρηστο χώρο, και αυτό το βλέπουμε σε όλη σχεδόν την Κέρκυρα, που έχει αναπτυχθεί με το σύστημα των οικισμών ή της εκτός σχεδίου δόμησης, δύο συστήματα που εκ των πραγμάτων δεν προνοούν για τη δημιουργία δημόσιου κοινόχρηστου χώρου. Η περιοχή δε της Δασιάς είναι ιδιαίτερα πυκνοδομημένη και πυκνοκατοικημένη. Έχει πολλούς μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι γίνονται πολύ περισσότεροι το καλοκαίρι από ιδιοκτήτες που κάνουν το καλοκαίρι τους τις διακοπές τους στην περιοχή, και με τον τουρισμό, μάλιστα επιπλέον με τους επισκέπτες, πολλαπλασιάζεται. Στην περιοχή δεν υπάρχουν δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι. Και αυτό είναι ένα χώρο που εκ του νόμου, εκ των πραγμάτων, είτε η εταιρεία, είτε ο Δήμος το αποδεχτεί, είτε γίνει δεχτή η αναστροφή που αιτήθηκε η εταιρεία και πάει στην εταιρεία, εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να οικοδομηθεί. Η χρήση του θα είναι σαν πάρκο, σαν για δραστηριότητες ήπιες, αθλοπαιδείες, ενδεχομένως εκδηλώσεις κτλ. Δεν μπορεί να οικοδομηθεί καθόλου. Και εκ των πραγμάτων η περιοχή έχει ανάγκη από τέτοιους χώρους, όπως έχουν και άλλες περιοχές στην Κέρκυρα. Δεν είναι μόνο η πόλη, είναι και η περιφέρεια η οποία είναι αρκετά πυκνοδομημένη και χρειάζεται τέτοιους χώρους. Επομένως, δεν τίθεται θέμα ήπιας ή μη ήπιας. Η εταιρεία έχει κάνει το σχεδιασμό της και μέσα στο σχεδιασμό της είναι και αυτή η παραχώρηση. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αποτιμηθεί σε καμία περίπτωση η αξία της κοινόχρηστης γης, η οποία θα είναι σήμερα, θα είναι αύριο, θα είναι και για τις επόμενες γενναίες.